Αυτό που λείπει είναι ένα τιμολόγιο που να αποδεικνύει τη συναλλαγή μας με τον εκτελονιστή και τους παρατρεχάμενους διευκολυντές του τελωνίου. Επικοινωνούμε λοιπόν με τον εν λόγω εκτελονιστή. Ναι, κύριος. Ναι, ο εκτελονιστής, έτσι. Ναι. Κύριε, χίλια συγγνώμη που σας ενοχλώ και πάλι. Είμαι ο Γιώργος, το πρωί που πήραμε το δέμα. Ναι. Επειδή έχω έρθει τώρα στην ξαδέρφη μου και μου λέει για τα λεφτά τώρα. Για... τα λεφτά που σας έδωσα και τα λοιπά, γιατί μου είπε, γιατί της έδωσα εγώ το 50 πίσω. Ναι. Για το... και ήθελα απόδειξη, ας πούμε. Για να... εσείς δεν κόβετε απόδειξη, έτσι. Τώρα σου κάνω μια χαρτί, σου κάνω, να σου δώσω τιμολόγιο. Λίγο δύσκολο να δώσει τιμολόγιο, όπως αφήνει να εννοηθεί. Αλλά για το μπακαλόχαρτο που βλέπετε, το πρώτο που βρέθηκε μπροστά του, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πώς σας φαίνεται το εικονιζόμενο χαρτάκι για απόδειξη? Τι πληρώνει αυτή τώρα με το πενιντάρικο? Για τις πω κι εγώ. Τα έξοδα, μωρέ, που εγώ να σου πω, είχα έξοδα 30 ευρώ εκεί μέσα, κρασιά και τέτοια και η αμοιβή μου 20 ευρώ. Πείτε μου το τώρα, πιο λιανά, να το πω κι εγώ. Τι να σου πω, εκεί που πήγαμε στο βεβαιό, τι του δώσαμε? Στο κατοικά του δώσαμε, στο ταμεία που ήσπαξε το γραμμάτι δώσου του δώσα. Στον πρεσάμενο που βάλει υπογραφή του δώσα, στον ελεκτή του δώσα. Στο ρεπό και έδωσα, επάνω στο κομπιού, στα τρία κομπιού το έδωσα. Κατάλαβες. Όσο για το λάδωμα, παροχημένο μέσο, καθώς όπως ακούσατε, το μενού σήμερα περιέχει και κρασιά. Αυτό είναι λάδωμα δηλαδή? Λάδωμα, ναι, λάδωμα. Δεν είναι κρασιά του τελωνίου. Κρασιά του τελωνίου λέγονται αυτά? Και κρασιά, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, απόδειξη πάντως δεν μπορούμε να πάρουμε, εντάξει, να σας το για να πάω τα λεφτά μου πίσω, έτσι. Και λέω, ας το άλλα, δεν θέλω να σου κάνω ένα χαρτί, ότι τα έλαβα, δε μου. Να σου κάνω, να σου κάνω 100. Απλά, εγώ της λέω ρε παιδί μου ότι όταν θα έρθει κάποιος να πάρει ένα δέμα από εκεί πέρα, ο εκτελονιστής είναι αναγκασμένος να λαδώσει. Αυτό μου λέει. Ναι, ναι.